Η Σάντρα Ζαφυρακοπούλου και η Χριστίνα Χαλκιαδάκη ήρθαν να μιλήσουμε για το Make a Wish, κάνε μια ευχή Ελλάδος. Η ομάδα του Make a Wish πραγματοποιεί ευχές παιδιών με ασθένειες απειλητικές για τη ζωή τους. Η συζήτησή μας εξελίχθηκε σε μια ζεστή κουβέντα από καρδιάς. Για τα άλματα που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε και αλλάζουν τη ζωή μας σε μια στιγμή. Για την αγάπη που ξεχυλίζει και απλώνεται γύρω μας όταν αποφασίσουμε να βγούμε από τον μικρό κοσμό μας και αρχίσουμε να τη μοιραζόμαστε. Με έναν τρόπο μαγικό, αυτή η αγάπη δεν μοιράζεται σε μικρότερα κομμάτια, αλλά πολλαπλασιάζεται και κάνει θαύματα. Χριστίνα Σάντρα. Σάντρα Χριστίνα. Καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε το πολύ βασικά, το καταφέραμε. Καλώς βρήκαμε, Αδριανάκη. Μας πήρε κάτι μήνες να οργανώσουμε τα μεταξύ μας προγράμματα, αλλά όταν είναι κάτι να γίνει, τελικά θα γίνει. Εγώ θα το πιστεύω. Ιδίως αν εξαρτάται από γυναίκες. Σάντρα, ο λόγος εσένα και θέλω να κάνουμε ένα flashback σε αυτά που λέγαμε πριν βγούμε στις κάμερες, που έλεγες εντελώς αθόρμητο ότι όποιος μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με το Make a Wish, αλλάζει και η δική του η ζωή. Και όχι μόνο τα παιδιά που ωφελούνται από τις ευχές και όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Μεταμορφώνονται και τα παιδιά, αλλά και εμείς που ασχολούμαστε. Γιατί, να επαναλάβω αυτό που λέγαμε και πριν, υπάρχουν δύο δρόμοι όταν ασχολείσαι με την πιο σκληρή πραγματικότητα και ταυτόχρονα την πιο όμορφη. Mm-hmm. Ή θα την ξορκίσεις, θα αρχίσεις να σταυροκοπιέσαι, να κάνεις στροφές γύρω από τον εαυτό σου και θα φύγεις κάποια ώρα. Ή θα είσαι πιο δεκτικός, θα πάρεις τα μηνύματα, γιατί περί αυτού πρόκειται, και θα αλλάξεις. Και θα αλλάξεις προς μια κατεύθυνση, συνήθως θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Θα είσαι πιο δεκτικός, θα βλέπεις ότι πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις, τα δικά σου προβλήματα θα μάθεις να τα υποτιμάς λιγάκι, τη χαρά θα τη χαίρεσαι περισσότερο, οι προτεραιότητες σου σίγουρα αλλάζουν και μέσα από αυτή τη διαδικασία ενδυναμώνεσαι ακόμη περισσότερο και μπορείς και προσφέρεις και περισσότερο. Τώρα ακούγονται λίγο θεωρητικά, αλλά επειδή οι δυο σας έχετε μπει στη διαδικασία έτσι, της ευχής και του Make a Wish, νομίζω ότι και στο μέλλον θα το βιώσετε πολύ έντονο. Χριστίνα, εσύ στο κομμάτι που έχεις ανακατευτεί και εμπλακεί με όλο αυτό το ωραίο ταξίδι που σου προσφέρει η εμπειρία του να συμμετέχεις στο Make a Wish, διαπιστώνεις αυτή την αλλαγή μέσα σου? Εντάξει, σίγουρα, όταν βλέπεις την οικογένεια να αντιμετωπίζει με τόσο θάρρος και τόσο θετική γενικά αύρα κάτι τόσο σοβαρό, νομίζω ότι νιώθεις πολύ αστείος και μικρός αν εσύ δεν μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει με το Make a Wish και όποιος το βιώνει από κοντά πραγματικά δεν γίνεται να τον αφήσει ανέγκυκτο. Είσαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Αυτά λέγαμε και πριν, ότι κλαίς με το παραμικρό, κλαίμε όλοι εδώ μία παρέα πάρα πολύ εύκολα και στα άσχημα και στα εύκολα και στα δύσκολα, ακόμα και στα ευχάριστα. Σκέφτηκες καθόλου, είχες καθόλου ελεύθερη σκέψη ότι εγώ θα τα αντέξω ψυχολογικά και ψυχικά όλο αυτό, ακόμα και αν δεν με ακουμπάει, δηλαδή έρχομαι απλά να βοηθήσω σε κάτι, μπορώ να αποστασιοποιηθώ? Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και πώς το αντιμετώπισες όταν πια ήρθε μπροστά σου όλο αυτό? Κοίτα, δεν έχεις επιλογές, γιατί βλέπεις ένα χαρούμενο πλάσμα, οπότε έχεις βιλάμπεις κι εσύ. Δηλαδή, έχει ξαφνικά ένα φως μπαίνει μέσα στην αυλή που ήμασταν εμείς, οπότε δεν παίζουν δάκρυα και στενοχώρια. Βλέπεις μόνο λάμψη, χαρά και νεραϊδόσκονη. Θα μας πεις μετά και για την ευχή λίγο παραπάνω. Ναι, όλη αυτή τη διαδικασία, όπως το ζεις εσύ. Γιατί η Χριστίνα λειτουργεί σαν παράδειγμα, όχι με την έννοια είσαι καταπληκτική και είσαι το κοινωνικό παράδειγμα, το φωτεινό, που και αυτό ισχύει σε έναν βαθμό, αλλά πώς το βίωσε και πώς μπορεί αυτό να το κάνει ο καθένας από εμάς. Σάντρα, πες μου λίγο για σένα προσωπικά, πώς με το Make a Wish ξεκίνησε αυτή η κοινή πορεία πριν από πόσα χρόνια? Τώρα να ζητήσω συγγνώμη και από κάποιους που έτσι είναι και πολύ κοντά μας, δηλαδή απέχουν λίγα μέτρα και την έχουν ακούσει την ιστορία και την έχουν βιώσει από πρώτο χέρι. Για σένα. Να πω ότι είχα τον γιο μου πολύ μικρό. Είχα μία δουλειά κοινή. Ήμουνα υπεύθυνη επικοινωνίας σε μία εταιρεία, σε έναν όμιλο B2B παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης. Θυμάμαι πολύ λίγα από εκείνη την εποχή, ενώ ήταν πάρα πολύ έντονη περίοδος και είναι πολύ περίεργο σαν γεγονός αυτό. Και δεν ήμουνα χαρούμενη, καθόλου όμως.
Δηλαδή και τώρα περνάω μεγάλα ζόρια, αλλά αν κανείς μπορούσε να κοιτάξει καρδιά μου μέσα, θα βλέπε πολύ, πολύ μεγάλη χαρά, θα βλέπε ένα ξέφωτο. Ναι. Οπότε είμαστε στον Αύγουστο του 2013. Εγώ έχω δώσει μία υπόσχεση σιωπηρή στο γιο μου και άλλη τόση σε μένα ότι θα αλλάξω τη ζωή μου και ότι δεν γίνεται αυτό να ταξιδεύω, να ταξιδεύω σε όλα τα Βαλκάνια. Ο μισθός μου να μην είναι και ιδιαίτερα σπουδαίος μέσα στην κρίση, κατά μέσα στην κρίση. Είχες φυσικά όμως μία σταθερή ζωή, έτσι. Είχες κάποια συγκεκριμένα... Είχες κάποια δεδομένα ότι έχω τη δουλειά μου. Ναι, μεν δύσκολη, δεν με πολύ γεμίζει, αλλά έχω άντρα, ένα σταθερό μισθό. Είχα γάμο, είχα σύζυγο. Ναι. Δεν ήταν όλη η ύπαρξή μου, δεν εξαρτάται από εμένα. Είχαμε μία οικογένεια των τριών. Καλά, είχα πετύχει αυτά που τέλος πάντων είχα φανταστεί και είχα ονειρευτεί από μικρή. Αλλά υπήρχε πολύ μεγάλο κενό μέσα μου. Φυσικά είναι κάτι σαν το γυμναστήριο αυτό που λένε για την αλλαγή της ζωής, γιατί λες θα ξεκινήσω και θα κάνω κάτι και και είναι αυτό που αναβάλεις συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, γιατί απλά δεν προλαβαίνεις να εστιάσεις τον εαυτό σου. Δεν προλαβαίνεις ή επιλέγεις να μην το κάνεις? Νομίζω δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις. Πρέπει να έχεις πολύ κουράγιο για να βγεις απ' έξω, να κάνεις stop προσωρινό και να αλλάξεις τη ζωή σου. Και? Εγώ υπήρξα πάρα πολύ τυχερή. Γιατί δεν πήγα να βρω εγώ την αλλαγή, ήρθε η αλλαγή και με βρήκε μέσα στο γραφείο μας. Μία συνάδελφός μας τότε, με εσωτερική μετάθεση, έρχεται κοντά μας και αρχίζει να μας διηγείται την ιστορία της. Έχει το παιδί της που νοσεί πολύ σοβαρά στο Ελπίδα. Εμείς την πρώτη φορά, σαν τμήμα και σαν άνθρωποι, από ό,τι συζητάμε κατηδίαν, που ερχόμαστε σε επαφή τόσο κοντινή με ένα θεριό που παλεύει ένα 10χρονο παιδί, με πολύ αβέβαιο μέλλον. Και έτσι συνδεόμαστε πάρα πολύ με την αγαπημένη μας Ελευθερία. Ελευθερία, η μαμά του παιδιού αυτού και συνάδελφός μας. Η Ελευθερία, όπως λέω και όπως έχω γράψει και πολλές φορές, ήταν ο άνθρωπος που μας ελευθέρωσε από τους δικούς μας φόβους. Γιατί ήταν συγκλονιστική η αντιμετώπιση της, οι καθημερινές της έννοιες και αγωνίες της δουλειάς, πώς μπορούσε και τη στρίμωχνε ταυτόχρονα με την οσηλεία του παιδιού της, τις εξετάσεις που έπρεπε να μεταφραστούν για να πάνε στο εξωτερικό, για να πάρουμε και μια άλλη γνώμη. Μπήκαμε σε ένα δρόμο πολύ, πολύ σκοτεινό, αλλά φως μας ήταν η Ελευθερία, που συγκλονίζεσαι όταν το αντιμετωπίζεις, έτσι. Μιλάς σε πρώτο πληθυντικό. Ναι. Το ένιωσες σαν να το ζεις αυτό στη δική σου οικογένεια. Ναι, αλλά ο πρώτος πληθυντικός έχει να κάνει και με τη Χρυσούλα, γιατί μαζί το βιώσαμε. Συνάδελφός μου τώρα, αλλά συνάδελφός μου και τότε. Ναι. Και το βιώσαμε βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι μέσα στο τμήμα. Το Σεπτέμβριο του 2013 η Ελευθερία κάποια στιγμή σηκώνει το τηλέφωνό της, αναπηδά από χαρά, λάμπει το πρόσωπό της, τη ρωτάμε τι γίνεται, τι μπορεί να είναι τόσο χαρούμενο. Ξέρεις, εμείς μας φαίνεται αδιανόητο ότι αυτοί οι άνθρωποι διάγουν κανονική ζωή. Και μας λέει ότι το τηλεφώνημα ήταν από το Make a Wish, από το Κάνε μια ευχή Ελλάδος, και θα εκπληρώσουν την ευχή του παιδιού της. Ζητάει μια άδεια, γιατί μάλλον προβλέπεται ξενύχτη. Προφανώς παίρνει την άδεια, παίρνει και άλλη μια μέρα, επιστρέφει μεταμορφωμένη. Άλλη Ελευθερία. Αυτά τώρα Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2013. Νοέμβριο του 2013 ακούω μέσω κοινής γνωστής με τον οργανισμό ότι το Make a Wish ψάχνει γενικό διευθυντή. Η ίδια θεωρεί ότι πρέπει να διεκδικήσω τη θέση. Εννοείται ότι δεν έχω κανένα από τα τυπικά προσόντα που ζητάνε, ούτε εμπειρία σε φιλανθρωπικό οργανισμό, ούτε ξέρω από χορηγίες και από fundraising και προσέλκυση πόρων, ούτε ξέρω από εθελοντές, ούτε έχω και κάποιο σπουδαίο εθελοντικό έργο για το οποίο είμαι περήφανη μέχρι τότε, παρά μόνο μία ενασχόληση με το Σύλλογο Αποφύτων του σχολείου μου. Παρά τα αυτά, εκείνη πιστεύει σε μένα, εγώ πιστεύω πολύ στη μοίρα. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεός μου μιλάει εκείνη την ώρα. Στέλνω το βιογραφικό μου τον Νοέμβριο, μέχρι τον Απρίλιο τίποτα. Κανένα νέο. Σαν να μην είχε πάει πουθενά. Σαν να μην είχε πάει το βιογραφικό ποτέ. Οπότε κι εγώ έτσι με θυμό μέσα μου, θυμό γιατί έχουν προηγηθεί άσχημα πράγματα, μπορούμε να τα φανταστούμε, δεν θέλουμε να τα πούμε. Mm-hmm. Γιατί μας ακούνε και άνθρωποι λιγότερο εξοικειωμένοι. Έχω πολύ θυμό μέσα μου, αρχίζω να μην καταλαβαίνω πράγματα στη ζωή μου και αυτό μου δημιουργεί πολύ μεγάλο με ένα στρες. Έτσι, στρες, φοβερό άμα δεν καταλαβαίνω κάτι.
Σηκώνω λοιπόν ένα τηλέφωνο, παίρνω μια γυναίκα που βλέπω ότι είναι στο διοικητικό. Τη τη λέω λιγάκι ευγενικά, δηλαδή εντάξει, ξέρω δεν έχω το προσόντο, αλλά ένα τηλέφωνο δεν μπορούσατε να μου κάνετε. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δηλαδή, ένα μήνα μετά βρισκόμουν στο Κάνε Μια Ευχή για πρώτη μέρα, φορώντας το καπέλο του Γιώργου που του είχαμε χαρίσει την ευχή του. Ο Γιώργος ήταν ο γιος της Ελευθερίας. Και από εκεί ξεκίνησε. Και από εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι, συνεχίστηκε ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης, το οποίο αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι λίγο πολύ έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, ξέρω τι θέλω πια από τη ζωή μου, δεν έχω αναζητήσεις. Νομίζω ότι το έχω βρει. Θα συνεχίσω να ταξιδεύω όσο το αντέχω. Μόλις καταλάβω ότι δεν το αντέχω, είτε πρακτικά, σωματικά δεν αντέχω πια, είτε ψυχικά, θα έχω το θάρρος να παραδώσω τη θέση μου σε έναν με περισσότερα κουράγια. Και χαίρομαι που σε αυτό το ταξίδι σαφώς δεν είμαι μόνη. Σαφώς έχω γνωρίσει έναν κόσμο που είναι πολύ πιο όμορφος από τον κόσμο που συναντάμε κάθε μέρα. Είναι ένας κόσμος, έτσι όπως λέμε, που είναι ο κόσμος όπως θα έπρεπε να είναι. Ο κόσμος της αλληλεγγύης, της προσφοράς, του εμείς, όχι του εγώ, του εκνευρισμού που περνάει σε 2 λεπτά, της στενοχώριας που την κερδίζει χαρά και ικανοποίηση. Κυρίως των γονέων που μπορεί να χάνουν ένα παιδί και επιστρέφουν ως εθελοντές να προσφέρουν σε άλλα παιδιά. Όταν αυτό συμβαίνει, είναι αυτό που είπε η Χριστίνα. Δεν μπορείς, δεν σου επιτρέπεται να πεις δεν μπορώ. Εγώ θα μπορούσα να σ' ακούω για ώρες να μιλάς γι' αυτό. Εγώ επειδή τα έχω πει πολλές φορές, νομίζω είναι... ότι είναι μια βαρετή ιστορία, αλλά τη λέω για τους άντρες. Έστω και ένας να μην την έχει ακούσει, είναι σημαντική γιατί στην Αθηνά και χειρακίνη. Και αν κάτι το θέλουμε πολύ, πρέπει να το διεκδικούμε 100%. Εσύ μέσα σου από πού παίρνεις, αντλείς δύναμη και αισθάνεσαι ότι ακόμα είσαι ικανή, γερή, δυνατή. Από τους ανθρώπους. Και... μόνο. Από τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Από τους συναδέλφους μου, δηλαδή αν βάλουμε τους κύκλους έτσι, αν βάλω κέντρο τον εαυτό μου, γιατί για μένα μιλάμε τώρα και πούμε ότι όλα είναι ομόκεντροι κύκλοι, είναι συνάδελφοι, φίλοι εθελοντές, οικογένειες και παιδιά. Δηλαδή όταν έρχεται ένας πατέρας και του λες ευχαριστώ που ήρθες στην εκδήλωση που σε κάλεσα και σου λέει όχι, εγώ ευχαριστώ που υπάρχετε. Πώς να μην πάρεις δύναμη να αντέξεις άλλον ένα μήνα. Άλλο ένα εξάμεινο, άλλο ένα χρόνο και έτσι κάπως, και έτσι κάπως πριν ο καιρός. Εσένα η μοίρα σου έφερε το Make-A-Wish στην πορεία σου. Ένας κοινός φίλος μου έφερε τη Χρυσούλα την αόρατη στο γραφείο, η οποία είναι ένα πλάσμα χαρισματικό. Νομίζω ότι πρεσβεύει... Θα σε πάρουμε μια φωτογραφία να σε βάλουμε στο μοντάζ. Θα ξέρει ο κόσμος για ποιο πλάσμα μιλάμε. Έτσι. Η κουμπάρα λοιπόν, η κουμπάρη της Χρυσούλας μας τη φέρανε στο γραφείο. Είναι ένα πλάσμα το οποίο μιλάει και σε κερδίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει αυτό το ραντεβού καταρχάς. Μέσα από τα πολλά ραντεβού ανεπηρέαστο. Υπήρχε τότε ένα κοριτσάκι και ήθελα να κάνω μια ευχή στο Ηράκλειο. Δεν πραγματοποιήθηκε εκείνη την ευχή. Για άλλους καλούς λόγους, όχι κακούς λόγους. Και μετά από καιρό βρέθηκε ένα κοριτσάκι στα Χανιά που ήθελε ένα δεντρόσπιτο, ονειρευότανε. Και θέλαμε εμείς ως χορηγή, ήμασταν μία από τις χορηγίες που έχει καθημερινά να κλείσει άντρα και γενικά η ομάδα της, προκειμένου να γίνει το δεντρόσπιτο της μικρής Μαρίας. Mm-hmm. Πέραν από την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη επιχείρηση, γιατί φαντάζομαι ότι σαν επιχείρηση βοηθήσατε σαν χορηγή, ο καθένας ατομικά πώς μπορεί να συνδράμει και μπορεί να συνδράμει ή πρέπει να έχεις λεφτά για να βοηθήσεις το Make-A-Wish και να κάνεις πράξη μια ευχή. Καλά, εις άντρα σίγουρα θα πει περισσότερα, αλλά νομίζω και εμείς σαν γονείς, αντί να πάμε σε ένα μαγαζί και να πάρουμε κάτι αστείο για το πάρτι των παιδιών μας ή οτιδήποτε, νομίζω ότι είναι πολύ πιο όμορφο και εκπαιδευτικό και για την ψυχή των παιδιών μας, πιο διδακτικό το να κάνουμε ένα δώρο συμβολικό από το Make-A-Wish ή να ψήσουμε ένα κέικ όλοι μαζί, το οποίο θα πουλήσουμε και 4 θα πάνε στο Make-A-Wish. Μικρές κινήσεις. Κινήσεις που δεν απαιτούν χρήμα, απαιτούν καλή καρδιά, ψυχή και... και φαντασία. Και φαντασία, πολλές φορές ναι. Νομίζω. Εμείς λέμε σε άπτες στα ελληνικά ότι, παραφράζοντας τη φράση που υπάρχει στα αγγλικά, ότι when there is a wish, there is a way. Έτσι. Όταν υπάρχει μια ευχή, θα βρεις τον τρόπο να την εκπληρώσεις.
Μπορεί κάποιος να στείλει μήνυμα στον πενταψήφιό μας, τη λέξη Wish το 19808. Μπορεί να επιλέξει τα είδη, όπως είπε πολύ σωστά η Χριστίνα, του e-shop. Μπορεί να γίνει εθελοντής. Μπορεί να πάρει το αστέρι της ευχής, να μιλήσει στο σχολείο του γιου του, της κόρης του, των παιδιών του, έτσι ώστε να τρέξουν το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής. Είναι ένα μπλε αστέρι το οποίο δίνεται έναντι μιας δωρεάς 2 μόλις ευρώ. Mm-hmm. Και πρέπει να πω ότι και στη στιγμή της χαράς αλλά και της λύπης είμαστε εκεί. Δηλαδή, τη στιγμή του γάμου και της βάφτισης με μπομπονιέρες, με προσκλητήρια ή με ενθάρρυνση των συγγενών και φίλων να μην κάνουν δώρα, αλλά αντί δώρο να κάνουν δωρεές. Και τη στιγμή της λύπης οι δωρεές εις μνήμη είναι κάτι που για μας είναι μία πηγή πόρων. Πρέπει να πω ότι κάτι που δεν το φαντάζεται ο κόσμος και ισχύει για όλους τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ότι η μειοψηφία των πόρων προέρχεται από τις εταιρείες, δηλαδή 25% μόλις των πόρων μας έρχεται από τις εταιρείες. Όλο το υπόλοιπο είναι πραγματικά ευρώ, που κάποιος μπορεί να τα μαζεύει και να είναι 300 ευρώ, κάποιος μπορεί να μην τα μαζεύει και να τα δίνει ένα-ένα τα ευρώ. Τα παιδιά σου τι λένε για όλα αυτά, έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία? Συμμετείχαν έμεσα. Η Μελίνα ήθελε να δώσει το αγαπημένο της φόρεμα και την αγαπημένη της κούκλα στη Μαρία για να... Φέρτε μου χαρτομάτια. Εγώ το είπα, δεν το είπα, ότι θα έχουμε συγκίνηση. Εντάξει. Είναι και περηφάνεια για τα παιδιά σου. Εγώ αυτό νιώθω. Ότι βλέπεις την καλή πλευρά των παιδιών σου και πώς έχει πετύχει για να χαλαρώσει κιόλας. Η διαπαιδαγώγηση που τους δίνεις. Το ίδιο βιώνουμε κι εμείς. Είμαστε περήφανοι για όλους μας. Και είναι αυτό που λέμε εμείς, πως η προσφορά τελικά έχει πάρα πολύ εγωισμό μέσα της. Γιατί αντλείς πολύ περισσότερα από όσα προσφέρεις τελικά. Ναι, εντάξει, συμμετείχαν μέσω του θέλανε να το κάνουν πιο μαγικό γι' αυτό το κοριτσάκι και ήταν σαν να έβλεπα την κόρη μου, γιατί φορούσε το αγαπημένο της φόρεμα, οπότε έβλεπα τη χαρά αυτή διπλή. Ήταν πολύ όμορφο. Και για μένα φτάνει, προσωπικά και για την... Να φτάνει ένα δώρο σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο και να είναι δοσμένο με τόσο αγάπη, να είναι δοσμένο με τόσο... Όλο αυτό το ότι βλέπει ένα παιδί που έχει κάνει μια ευχή. Μπορεί να είναι η πιο φανταστική παραμυθένια ευχή και ναι, να έχει πραγματοποιηθεί, να έχει νεράιδες, να έχει καταπληκτικούς ήρωες, να έχει όλο αυτό το υπέροχο σαν εικόνα. Αλλά νομίζω, Σάντρα, το πιο σημαντικό είναι ότι νιώθει εκείνη τη στιγμή αυτό το παιδί που δίνει ένα φοβερό αγώνα για τη ζωή του. Λέει, μα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ για μένα. Έτσι, αγαπούν, και όχι μόνο εκείνη τη μέρα, από την ώρα που επικοινωνεί η οικογένεια και το παιδί μαζί μας, μέχρι την ημέρα εκπλήρωσης. Γιατί υπάρχει και το ταξίδι της ευχής, όπως το λέμε, που είναι όλες οι δραστηριότητες, ενέργειες και συναντήσεις με την οικογένεια από την ώρα που παίρνουμε το αίτημα του παιδιού μέχρι την ώρα που θα γίνει η ευχή του. Ερώτηση πρακτική. Το αίτημα πρέπει να το καταθέσουν οι γονείς. Αποκλειστικά και μόνο. Και μόνο. Πρέπει να έχουν αντίληψη της κατάστασης που βιώνει το παιδί. Να είναι σε χρόνο που εκείνοι το επιθυμούν και το θέλουν και χωράει το make a wish στη ζωή τους. Εμείς λέμε ότι από την διάγνωση ακόμα πρέπει να μας εμπιστευτούν, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, ιδίως όσοι είμαστε γονείς, ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει λίγο να κατασταλάξει η έκπληξη, να φύγει ο θυμός και μετά να έρθει αμέσως, που έρχεται πάντα η λογική και λέει, ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να βοηθήσουμε το παιδί. Και επίσης να δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι εκπληρώνουμε όλες τις ευχές που έρχονται στο γραφείο μας. Γιατί δεχόμαστε ακόμα ερωτήσεις πώς διαλέγετε ευχές από τόσα παιδιά που νοσούν. Τα παιδιά που νοσούν είναι περίπου οι πρώτες διαγνώσεις κάθε χρόνο 500 με 520 απειλητικών ασθενειών. Όχι μόνο η περίφημη αρρώστια, αλλά και όλες οι καρκίνος, αλλά και όλες οι υπόλοιπες παιδιά με νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιά που έχουν συγγενείς καρδιοπάθειες και ακόμα φτάνουν και σε μεταμόσχευση καρδιάς ή περιμένουν για επέμβαση, νευρομυϊκές παθήσεις, μεταβολικά νοσήματα ή κυστική ίνωση. Είναι δυστυχώς πολλές οι ασθένειες. Δεν έχουμε αρνηθεί μέχρι σήμερα ούτε μία ευχή παιδιού. Και πολύ πρόσφατα ξαναξεκινήσαμε και τα ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία τα είχαμε σταματήσει για λόγους οικονομικούς, για να μην μειώσουμε τον αριθμό των ευχών. Και τώρα, παρόλο που οι ευχές είναι πάρα πολλές πια, πέρσι εκπληρώσαμε 245, από την αρχή της ίδρυσής μας είναι πλέον πάνω από 2.180 ευχές. Λέω πάνω γιατί είναι κάθε μέρα, οπότε μέχρι να προβληθεί η εκπομπή, έχουμε και άλλες και άλλες και άλλες.
Και δεν έχουμε πει ούτε ένα όχι, παρά το ότι αυξάνονται τα έξοδα, γίνονται ταξίδια και δεν είναι μόνο η μέρα εκείνη. Δηλαδή έχει έξοδα όλη η διαδικασία μέχρι να γίνει. Σκέφτομαι ότι αυτή η συζήτηση τώρα γίνεται με πάρα πολλούς αποδέκτες. Πρώτο και κύριο, με τους γονείς που το παιδί τους αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή απειλητική για τη ζωή του ασθένεια και που θέλουν να δώσουν αυτή τη χαρά, που είμαι σίγουρη ότι αυτή η χαρά δεν είναι στιγμιαία. Γίνεται η ευχή, πραγματοποιείται, γίνεται η γιορτούλα και τελειώνει εκεί. Είναι όλη αυτή η ψυχική δύναμη που δίνεται στο παιδί και οι ίδιοι γονείς μέσα από αυτό, νομίζω, παίρνουν κουράγιο να συνεχίσουν. Αφορά τους ανθρώπους που θέλουν να συνδράμουν και να βοηθήσουν, είτε είναι αυτές μεγάλες εταιρείες που θέλουν να δώσουν ένα πολύ σημαντικό ποσό ή τα μέσα για να γίνει μια ευχή πραγματικότητα. Αφορά όλους εμάς που μπορούμε με ένα μικρό ποσό ή ένα μεγαλύτερο επίσης να βοηθήσουμε με μια δωρεά, αλλά αφορά και όλους εμάς που θέλουν να γίνουμε εθελοντές. Δηλαδή με τη φυσική μας παρουσία να βοηθήσουμε. Γιατί, για παράδειγμα, θέλω να μου πεις, άντρα, έτσι πολύ σύντομα, π.χ. είναι μια οικογένεια εδώ στην Κρήτη, επικοινωνεί με το Make a Wish και μεταφέρει την ευχή του παιδιού. Η διαδικασία από εκεί και κάτω πώς έχει? Η διαδικασία είναι απλή. Οργανώνουμε μια επίσκεψη σκοπού στην οικογένεια, δηλαδή μιλάμε για το σκοπό του Make a Wish. Και ποιος πάει εκεί? Καθορίζοντας ότι δεν είναι κάνε ένα δώρο, είναι κάνε μια ευχή, είναι μια ολόκληρη εμπειρία για το παιδί. Και μετά την επίσκεψη εκμαίευσης. Η επίσκεψη σκοπού γίνεται με μία από τις δύο παιδοψυχολόγους που έχουμε στο γραφείο και πάντα μαζί με εθελοντές και αφορά αποκλειστικά και μόνο στους γονείς, έτσι ώστε να εξηγήσουμε στους γονείς και τις φόρμες που πρέπει να υπογράψουν, που είναι πάρα πολύ απλές φόρμες, δεν έχουμε γραφειοκρατία, αλλά έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, δεν θα βγάλουμε το παιδί τους στη δημοσιότητα αν δεν το επιθυμούν, τα πράγματα θα γίνουν χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση. Όλα αυτά λοιπόν τα εξηγούμε, αν θέλετε, τη διαδικασία και τους λέμε να υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση αυτής της διαδικασίας και θέλουμε να αφήσουν και ανεπηρέαστο το παιδί τους να ονειρευτεί. Ναι. Δεν είμαστε τηλεόραση που λείπει από το σαλόνι επειδή χάλασε, ούτε το τάμπλετ του αδερφού που μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με την ασθένεια της αδερφής του. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για την αδερφή του και βέβαια μέσα από την αδερφή του θα ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία όλη η οικογένεια. Και μετά υπάρχει επίσκεψη εκμαίευσης που είναι το α και το ω του έργου μας. Αν αυτή η επίσκεψη ή οι επισκέψεις, γιατί μπορεί να χρειαστούν περισσότερες, δεν είναι πετυχημένη και δεν εκμαίευσουμε την πιο βαθιά επιθυμία του παιδιού, όλο το υπόλοιπο είναι διαδικαστικό. Πρέπει να φτάσουμε βαθιά μέσα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέμε είναι ότι έχουμε ξεκινήσει από ένα λάπτοπ και ρωτώντας, ωραία, λάπτοπ, γιατί το θες το λάπτοπ? Για να κατεβάζω μουσική, γιατί θέλεις μουσική, γιατί μ' αρέσει. Όχι, να μην μπούμε. Ωραία, και αν τον συναντούσες, να τον συναντήσεις, όλο αυτό δεν γίνεται. Και άμα γίνεται και βλέπεις τα μάτια λάμπουνε και άρα είναι αυτό και δεν είναι το λάπτοπ και αυτό μπορεί να είναι και πολύ πιο ακριβό από το λάπτοπ. Όχι γιατί θα ζητήσει ο καλλιτέχνης χρήματα, σε καμία περίπτωση ποτέ, αλλά γιατί θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον ταξίδι, γιατί η συνάντηση μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι όπως θα ήταν βολικό να γίνει και οικονομικό, γιατί θα φέρουμε και όλους τους συμμαθητές του παιδιού να συμμετέχουν σε αυτό, γιατί αυτούς έχει επιθυμήσει, γιατί. Επομένως, μετά την επίσκεψη εκμαίευσης, έρχονται οι αναλυτικές αναφορές παιδοψυχολόγου και εθελοντών στο γραφείο. Δίνουμε την ευχή σε μία, γιατί είναι όλες οι γυναίκες σε αυτές τις θέσεις εκ των συντονιστριών ευχής. Αρχίζει και οργανώνεται το ταξίδι της ευχής και όλη η εκπλήρωση με πολλές χορηγίες σε είδος. Δηλαδή, είμαστε πολύ τυχεροί, ο κόσμος ακούει, παραδέχεται και κυρίως εμπιστεύεται. Και κανονίζουμε την εκπλήρωση ευχής πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τους γονείς και με το θεράποντα ή τους θεράποντες ιατρούς. Δεν κάνουμε τίποτε μόνοι μας. Δύναμη και κουράγιο δεν είναι όλο αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρίες μου, να είστε καλά. Εμείς, Ανδρέα, και στο Επανειδήν. Έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία καλή πράγματα. Καλή συνέχεια μαζί. Και σε σένα και στο κανάλι και σε όλους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Διαφημίσεις, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάμε μια ωραία βόλτα. Μαγική επίσης. Αν θέλετε να συναντήσετε νεράιδες, σαν αυτές που λέγαμε εμείς τώρα, και εξωτικά, ελάτε μαζί μας στο επόμενο μέρος.